Καλησπέρα. Ποιο είναι λοιπόν το διακύρωμα της κοινωνίας? Λοιπόν, επειδή τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα στο τραπέζι, θα μου επιτρέψετε δύο σχόλια παρακαλώ. Σε σχέση με όσα υπόθηκαν, αλλά και με τα στοιχεία που δόθησατε πριν την έναρξη της συζήτησης. Λοιπόν, εντάξει, ο ίδιος ο πίνακας τα λέει όλα. Για τους συνταξιούχους, 1 ευρώ τη μέρα, για τους χαμηλούς συνταξιούχους, δηλαδή ένα κουλούρι και ένα μπουκαλάκι νερό. Για τα ρετυρέ των συνταξιούχων, γιατί αυτή είναι η πρόκληση, 1 κουλούρι και 1,5 μπουκαλάκι νερό. Και αυτό βαφτίζεται 13η σύνταξη. Την ίδια στιγμή, στο περίφημο αυτό πακέτο αναπτυξιακών μέτρων ανακούφισης, δύο διαμετρικά λέμε εμείς αντίθετες έννοιες, γιατί η ανάπτυξη, έτσι όπως την εννοούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα που κινούνται στον ίδιο αστερισμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης και μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων, δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι προϋπόθεση είτε τη βαφτίσεις βιώσιμη, όπως τη λέει η Νέα Δημοκρατία, είτε δίκαιη ανάπτυξη, όπως τη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπόθεση το τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Γι' αυτό άλλωστε συμβαίνει αυτό που είπατε κι εσείς και είχαμε προβλέψει σαν κομμουνιστικό κόμμα τι παράδειγμα, τι αντίκτυπο θα έχει στους εργαζόμενους, στον άνεργο, στο συνταξιούχο που θα πάει στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει τρόφιμα, αυτή η περίφημη μείωση του ΦΠΑ. Γιατί ήδη μετά την ανακοίνωση των μέτρων έβγαιναν οι μεγαλοεπιχειρηματίες και κλαψουρίζανε ότι εμείς συγκρατήσαμε τις τιμές όταν ήταν υψηλός ο ΦΠΑ, άρα τώρα δεν έχουμε περιθώρια. Δεν μπορούμε να πάμε σε ακριβώς, άρα αυξάνεται το ίδιο περιθώριο κέρδους. Και βέβαια στην ίδια δέσμη των περίφημων αναπτυξιακών μέτρων υπήρχαν και άλλα γενναία προκλητικά προνόμια υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Τι να πούμε τώρα για την επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Γι' αυτό άλλωστε και τα χαιρέτησαν οι πάντες από το Σύνδεσμο των Ελλήνων Βιομηχάνων, από τους μεγαλοξενοδόχους μέχρι και τη Citibank την Αμερικάνικη. Δεύτερο ζήτημα σε σχέση με το χρόνο εργασίας. Γιατί εργασίας, δεν βοηθάει στην εντάξει εδώ, εντάξει εδώ η υποκρισία περισσεύει. Και το λέω γιατί προέρχομαι και από ένα χώρο από τους νοσοκομιακούς γιατρούς και είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που εφάρμοσε την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία στους νοσοκομιακούς γιατρούς που καταργεί το σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, χτυπάει το 8ωρο, δηλαδή χτυπάει στην καρδιά της πιο σημαντικής κατάκτησης της εργατικής τάξης. Μιλά και τις οδηγίες για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που προβλέπουν τι, μέχρι και 13 ώρες. Δουλειά την ημέρα, μέχρι και 12 συνεχόμενες ημέρες δουλειά την εβδομάδα. Στην πραγματικότητα Όχι μόνο στους νοσοκομιακούς γιατρούς, 32 Κυριακές το χρόνο δεν έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στους εμποροϋπάλληλους. Ξεχυλίζουν από υποκρισία και θέλουν στην πραγματικότητα να κρύψουν όλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ, ότι συμφωνούν. Γιατί συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτές είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε άλλες χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ξεκυλίζουν από υποκρισία και γι' αυτό δεν πρέπει να παγιδευτούν οι εργαζόμενοι σε αυτή την κάλπικη αντιπαράθεση. Και επειδή είπατε προηγούμενα ότι ανεβάζει πίστα, ότι θα ανεβάζουν πίστα, ποιος ξέρει τώρα τι, πλησιάζοντας και η μέρα της κάλπης. Έχουμε 5 μέρες ακόμα, έχουμε χρόνο. Τι άλλο θα δούνε τα μάτια μας για να κρύψουν αυτό, ότι στους 27 του μηνός θα είναι εδώ τα ματωμένα πλεονάσματα, οι δεσμεύσεις τους, αυτό όλοι συμφωνούν, οι μηχανισμοί, η ενισχυμένη εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ευρωπαϊκά εξάμεινα. Και να πω τώρα, όλοι αυτοί που ξεφουλκούν και σκιαμαχούν ξαφνικά, ήπιανε το αμύλητο νερό όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης, και επειδή μας κατηγορούν ότι τα παραπέμπουμε όλα στο σοσιαλισμό, που δεν αφορούσαν το σοσιαλισμό, αφορούσαν τη διαγραφή τόκων προς αυξήσεων οφειλών ανθρώπων, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς το δημόσιο, την εφορία, προς τους Δήμους, αλλά ήπιανε το αμύλητο νερό. Και τα καταψήφισαν όλοι. Ή καταψήφισαν την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος να μην ισχύσει και να καταργηθεί η ψηφισμένη διάταξη για τη μείωση του αφορολόγητου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα το πραγματικό διακύβευμα. Και επειδή η αγωνία
και εδώ των εκπροσώπων των κομμάτων στο τραπέζι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αγωνία τους και των αστικών κυβερνήσεων δεν είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολλών, δεν είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση των εργαζομένων, γιατί τέτοια δεν μπορεί να υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα γενοφάσκια της, από την ίδρυσή της, ήταν εχθρική προς τα συμφέροντα των εργαζομένων. Δεν υπάρχουν τα 30 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα επίσημα λέω στοιχεία της Eurostat, των ανθρώπων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα βασικά, δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και να καλύψουν τις ανάγκες τους στην υγεία και την παιδεία, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ότι θα τρώνε κρέας ή ψάρι, και μάλιστα η Ελλάδα κατέχει μια θλιβερή πρωτιά, αν το θέλετε, σε αυτό, σε αυτή τη θλιβερή κατάταξη που καταρρύπτει και το μύθο αυτών των συγκλήσεων των οικονομιών. Δεύτερη έρχεται η Ελλάδα σε αυτούς, ανάμεσα σε αυτούς. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι ποτέ Ευρώπη των λαών. Το πραγματικό διακύβευμα λοιπόν για τους εργαζόμενους, γιατί οι αγωνίες των αστικών κυβερνήσεων, των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κομμάτων εδώ στην Ελλάδα, δεν τένονται πουθενά με την αγωνία του ελληνικού λαού και των εργαζόμενων, είναι αν θα δώσει λευκή επιταυγή σε όλους αυτούς για να συνεχίσουν την επόμενη μέρα να εφαρμόζουν μια σκληρή αγγλιακή πολιτική σε βάρος τους, ή αν θα κάνουν μα τώρα βήμα, λέμε ότι φύγαμε, κυρία Ρέτζιο, από την εποχή της λιτότητας. Φύγαμε από αυτήν την ιστορία. Υπάρχουν τα πλέον οι δεσμεύσεις τους για πλεονάσματα μέχρι το 2060. Είναι έτσι ή δεν είναι? Του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δεσμεύσεις αυτές. Ενώ οι δικές σας ήταν για 4%. Για 1% κύριε Λαζαράκη. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ευρωπαϊκά εξάμεινα και η εποπτεία διαρκείας. Γιατί βλέπετε, ο δημοσιονομικός χώρος όταν πρόκειται για τους εργαζόμενους προβλέπει μόνο μία σπιθαμή, ενώ όταν πρόκειται για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα μετατρέπεται σε αλάνα. Γι' αυτό έχουμε και τη μείωση των διαμενόμενων κερδών των επιχειρήσεων από το 15% στο 10%. Γι' αυτό έχουμε τα δωράκια στους φαρμακοβιομήχανους πρόσφατα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 20 εκατομμύρια ευρώ, και ο κατάλογος των προκλητικών φοροαπαλλαγών και των προνομίων υπέρ της ελίτ και σε βάρος των λίγων δεν έχει τελειωμό, και σε αυτό συμφωνούν όλοι. Γι' αυτό και πλειοδοτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, γιατί και κάνει, αν το θέλετε, περνάει και από τη μία γκάφα στην άλλη. Τι πλειοδοτεί, έχει κάνει συγκεκριμένο σχέδιο. Συγγνώμη, το σχέδιο της φορολόγησης, της μίας φορολόγησης, είναι συγκεκριμένο. Δεν έχει καμία. Ακριβώς το αντίθετο. Έχει πάει οργανωμένο και έχει πει ότι μπορούμε για αυτό και αυτό λόγο. Ναι, αλλά μην λέτε πλειοδοτεί, γιατί δεν στέκει. Είναι λάθος. Ίσα-ίσα έχει κάνει συγκεκριμένο σχέδιο για τη μείωση της φορολόγησης. Αντιλαϊκά, γιατί θέλει να γίνει αυτός ο εκλεκτός και να πάρει αυτός τη σκυτάλη για να συνεχίσει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, και γι' αυτό κατηγορείται το ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει σκονάκι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, γιατί απλά έρθει η Νέα Δημοκρατία, έκανε μελέτη κανονική, προσπάθησε να δει, έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει μελέτη συγκεκριμένη, έχει πει συγκεκριμένες προτάσεις, μείωση 30% που έχει, γιατί ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ένα τελευταίο σχόλιο για την άνοδο της ακροδεξιάς. Και ξαφνικά τώρα μας έπιασε ο καημός για την άνοδο της ακροδεξιάς. Βέβαια είναι ένα επιχείρημα κύριο από το ΣΥΡΙΖΑ που επιστρατεύεται, λέω, για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Είχαμε πρόσφατα, το έχουμε πει και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε, αυτό το κατάπτυστο μνημείο αντικομμουνιστικής διακήρυξης που υπογράφηκε στους Ζεμπίο από όλους ομόφωνα, και από τον κύριο Τσίπρα, που κάνει λόγο για σιδηρούν παραπέτασμα. Έχουμε το 90% των αποφάσεων στην Ευρώπη, των οδηγιών, των ψηφισμάτων, που ψηφίζονται από όλους, σοσιαλδημοκράτες, νεοφιλελεύθερους, ακροδεξιούς. Για ποιο πράγμα? Για το σύνολο θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί λέμε για την ακροδεξιά. Ο Αυστριακός ο Κούρτς έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και θεώρησε έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική που ακολουθεί στο μεταναστευτικό, για τη Μόρια και τα σύγχρονα κολαστήρια.
Και ότι αυτό είναι η σύνολο. Όχι, αυτή είναι κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Αυτή είναι κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βολεύεται. Λέω πόσο πλαστές και ψευδεπίγραφες. Πόσο πλαστές. Ναι, ακριβώς η ενίσχυση τη ακροδεξιά, αν θέλει κανείς να αναζητήσει τα βαθύτερα αίτια, είναι αυτή. Γιατί υπηρετούν όλοι ένα σύστημα. Ποιο? Το καπιταλιστικό που εκολάπτει το αυγό του φιδιού που είναι ο Βασιλείο. Διάλειμμα, επιστρέφουμε ο κύριος Βασιλείου. Ορίστε κύριε Ρέντζιο, παρακαλώ. Σύντομα σας παρακαλώ. Ναι, θα προσπαθήσω, σας ζήτησα νωρίτερα το λίγο να κάνω ναι, αλλά ένα σχόλιο, να γιατί βλέποντας αυτά που το παίζετε και από την αρχή της εκπομπής, τα φόπλακα, τους τεστ, τις προσδοκίες των εργαζομένων, των συνταξιούχων για τη διεκδίκηση των αναδρομικών, ευτυχώς που οι συνταξιούχοι δεν περιμένουν την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να διεκδικήσουν όλα όσα τους έχουν εκλέψει τα προηγούμενα χρόνια, αυτά που είπατε κι εσείς, 22 διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων και ήταν κατά χιλιάδες στους δρόμους, γιατί αυτό επιδιώκεται μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, να θεωρήσουν και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός περασμένα, ξεχασμένα όλα όσα τους άρπαξαν βία και να ενσταλάξουν όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται το δηλητήριο της μείωσης του πύχη των απαιτήσεων, του εθισμού στη λογική του μικρότερου κακού και ξαναλέω ευτυχώς που δεν περιμένουμε την έγκριση οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, οι συνταξιούχοι, κανενός δικαστηρίου, κανενός συμβουλίου της επικρατείας. Αλλά και δεν νομιμοποιούμε έτσι κι αλλιώς στη συνείδησή μας όλα αυτά που μας έχουν πάρει και γι' αυτό δυναμώνει και φουντώνει το κίνημα, το διεκδικητικό για να πάρουμε πίσω όλα όσα μας έχουν πάρει, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για να ικανοποιηθούν σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική που θυσιάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων για να δημιουργήσει αυτό που είπαν οι προηγούμενοι εδώ εκπρόσωποι των κομμάτων, ευνοϊκό και φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, για να έρθει πολυπόθητη ανάπτυξη που θα έχει σαν εφαλτήριο τα συντρίμια των δικαιωμάτων μας. Οι κατευθύνσεις εδώ που υλοποιούνται για το ασφαλιστικό και τα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης και ο νόμος Κατρούγκαλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπορεύονται και συνδιαμορφώνονται. Δεν είναι στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενεργός γύρανση επειδή δήθεν το γεγονός ότι ζουν οι άνθρωποι περισσότερο έχει αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης επιβαρύνει τα ασφαλιστικά συστήματα άρα το μόνο που εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε είναι μια πενιχρή εθνική σύνταξη επίδομα και να βάζουμε τους άλλους να δουλεύουν ή να προσθεθούν νέοι εργαζόμενοι νέες εισφορές όχι των 200 ευρώ αυτό ακριβώς είναι η αντίφαση και εκεί το πρόβλημα της Ελλάδα έχουμε ένα νόμο ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ελληνικός, δεν ευρωπαϊκός λέω λοιπόν αντί λοιπόν, ενώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, να εργαζόμαστε λιγότερο, να συνταξιοδοτούμαστε νωρίτερα, αυτό το προσδόκιμο επιβίωσης να είναι ευλογία και όχι κατάρα, να αναγκάζεσαι να εργάζεσαι μέχρι τα βαθιά γεράματα, λέω στις όλες χώρες, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2-3 εκατομμύρια Γερμανών συνταξιούχων επέστρεψαν στη δουλειά για να μπορέσουν να καλύψουν αυτή την πενιχρή εθνική σύνταξη. Αυτή είναι η βασική κατεύθυνση γιατί θεωρείται κόστος. Οποιαδήποτε ανάγκη αφορά τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον άνεργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται κόστος. Να σας πω μόνο το εξής και να τελειώσω με ένα λεπτό. Είναι χαρακτηριστικό για να γίνει αντιληπτό αυτό που λέμε και το αποκρουστικό, τα αποκρουστικά χαρακτηριστικά αυτού που όλοι λένε Ευρώπης και κρύβουν ότι δεν είναι η Ευρώπη των εργαζομένων. Ποια ήταν η απάντηση που δώσανε στους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος όταν ζήτησαν να δοθούν χρήματα για την αποκατάσταση των ζημιών στους πλημμυροπαθείς. Και σε όσους είπανε ότι μπορεί να είναι δίκαιο αυτό που ζητάτε, αλλά τι να κάνουμε. Η δικαιοσύνη δεν είναι μέρος της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Δεν οι ανάγκες των εργαζομένων αλλαγή στο μπάτζετ για υποστήριξη των εκτάκτων αναγκών και υπάρχει και το rescue EU που είναι ακριβώς για έκτακτες ανάγκες. Μα τι λέτε Άρα λοιπόν το πραγματικό δίλημα για τους εργαζόμενους
κάνουμε το μέλλον. Δεν μπορώ να σα αφήσω να είστε παραπάνω από του υπολείπου. Το καταλαβαίνετε. Ή θα δώσουν ελευθερία ή θα περάσουν απέναντι και θα ενισχύσουν αποφασιστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα και για να δυναμώσουν οι αγώνες, γιατί είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να αποτελέσει τον κυματοθράφτη σε αυτή την επίθεση που θα κλιμακωθεί από τις 27 και για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη οικονομία και μια άλλη κοινωνία που θα έχει ως κυρία Δήμα Δάμα, δεν μπορώ να σας κάνω στον λόγο. Ο κύριος Βασιλείου και ο κύριος